προσπαθεί η Τουρκία εκ των προτέρων να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα. Το έκανε και αυτή τη φορά. Εάν θα αντιληφθήκατε πριν δύο περίπου μήνες, με την έναρξη, αν θέλετε, της πρωθυπουργίας της νέας διακυβέρνησης της χώρας, με την έναρξη, τέθηκε, έγινε θέμα πεδίων βολής των αεροσκαφών της Τουρκίας. Δηλαδή, δέσμευσαν το μισό Αιγαίο για όλο το χρόνο για να κάνουν ασκήσεις και μάλιστα βομβαρδιστικά. Και πού παρακαλώ, δέσμευσαν και ένα κομμάτι στεριάς της λίμνης. Βεβαίως, αμέσως αντέδρασε η κυβέρνηση, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι έγιναν τάχιστα, και βεβαίως είπε η Τουρκία εκ λάθους, αν είναι δυνατόν, εκ λάθους είχε μπει αυτός ο σχεδιασμός. Όμως το πρώτο βήμα είχε γίνει. Το τελεσμένο αυτό για την Τουρκία ήταν αρκετό για να μπει στα πρώτα θέματα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και από εκεί ξεκινάμε. Και πηγαίνοντας ο Υπουργός επάνω στην συγκέντρωση που είχαν στη σύσκεψη των Υπουργών Άμυνας, εκτός από τους χώρους τους οποίους είδαμε όλοι να χορεύει εκεί με τους υπολείπους και αγκαλιά με τον αντίστοιχο ομόλογό του, είδαμε και μια δήλωση. Η δήλωσή του τι έλεγε, ότι υπάρχουν ρίζες τουρκικές στην Θράκη. Δηλαδή, βγάζουμε με τα χέρια μας τα μάτια μας για να δείξουμε τι. Ξεθαρεύουν οι Τούρκοι, φεύγει ο Ερντογάν, πάει στην Αλβανία, εκεί που έχει επενδύσει πάρα πολλά η Τουρκία στο λιμάνι του Αυλώνα, και μην μας κάνει έκπληξη αν δούμε μια αρμάδα από αυτές που κυκλοφορούν ελεύθερες στην αυσιπλοεία εδώ πέρα στο Αιγαίο και περνάει ανάμεσα από τους διάβλους των νησιών μας, να την δούμε και από εκεί και να έχουν και κυκλωτικές κινήσεις. Όλο αυτό το κλίμα δεν είναι καλό, ειδικά αυτή την περίοδο που ζούμε. Αυτή την περίοδο στην οποία διάγουμε δεν είναι σωστά. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις για να κάνουμε διπλή πολιτική προς το εξωτερικό, άλλη και άλλη προς το εσωτερικό. Κάνουμε τους μάγκες δίθεν εδώ ότι χτυπάμε τους έξω και έξω καθόμαστε πληθύνια όργανα και βεβαίως διαβάζοντας και τη μόνη εκθέση που είχε μία συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, τι είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δύο δυνάμεις ενεργούν στην Ευρώπη, η κακιά Ευρώπη η οποία θέλει να δημιουργήσει Ευρώπη δύο ταχυτήτων και όλοι οι άλλοι, τώρα ποιοι είναι οι άλλοι, εμείς δεν τους έχουμε δει ακόμα, και όλοι οι άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Και το θέμα είναι εσύ ως Πρωθυπουργός, ποιαν Ευρώπη έχεις επιλέξει. Διότι αυτό που βλέπουμε, έχεις επιλέξει την Ευρώπη αυτών που εσύ τώρα κατηγορείς. Άρα λοιπόν, ειδικά σε αυτή την περίοδο που είμαστε λίγο πριν από τη συμφωνία την οποία θα αναλυθεί από τον Δημήτρη τον Καζάκη, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Η εθνική μας ανεξαρτησία για μια ακόμη φορά δεν παλεύεται. Έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί τα πράγματα. Μας έχουν πάρει την εθνική μας κυριαρχία. Δεύτερον, η γεωπολιτική κατάσταση όπως εξελίσσεται δημιουργεί προβλήματα. Και τρίτον, έχουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς ως ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Αυτή τη φορά είμαστε πολύ περισσότερο προετοιμασμένοι. Αφού κάναμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών το καθήκον μας, δηλαδή ποιο, να αφήσουμε τον κόσμο να εκφρασεί στις τελευταίες εκλογές και να κάνει αυτό που ήθελε. Να ψηφίσει τα αντιμνημονιακά κόμματα. Αν και γνωρίζαμε, διότι το έχουμε πει, τα κείμενα υπάρχουν, τι ακριβώς θα επακολουθήσει, γιατί θα επακολουθήσει, διότι το θέμα είναι πού κινήσει. Αν κινήσει σε ένα πλαίσιο που δεν αλλάζει τίποτα από τους προηγούμενους, όσο και αν λες ότι διαπραγματεύεσαι, και να πούμε ότι διαπραγματεύεσαι, αφού μέχρι τελευταία στιγμή διαπραγματεύεσαι, το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν αλλάζει εφόσον είσαι στο ίδιο πλαίσιο του μονοδρόμου τον οποίο έχουν φέρει. Έτσι λοιπόν εμείς ως ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, είπαμε, ο λαός ας κάνει το καθήκον. Και γι' αυτό το λόγο, ένας εκ των λόγων ήταν να μην κατέβουμε στις εκλογές αυτές. Και εκφράστηκε ο λαός. Έδωσε και μεγάλη πλειοψηφία, αν θέλετε. Και ο λαός περίμενε την ελπίδα να έρθει. Η ελπίδα όμως, βλέπετε,
ότι έχει κάνει στάση μεγάλη. Έχει αρχίσει να σκουριάζει. Αντιλαμβάνεστε ότι στο δημορικό το οποίο κάνουμε εμείς λίγους μήνες μετά τις εκλογές δεν θα ήταν λογικό να έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις. Διότι ο κόσμος θα προσέβλεπε με την ελπίδα την οποία είχε να δει να έρχεται κάτι. Δυστυχώς όμως δεν το βλέπει και αρχίζει πλέον και ανησυχεί. Η ανοχή φαίνεται εξαντλείται πάρα πολύ γρήγορα. Και ίσως εξαντληθεί ακόμα πιο γρήγορα και χαθεί εντελώς και έχουμε την πτώση την οποία βλέπουμε στα δύο άλλα κόμματα εξουσίας που είχαν κυβερνήσει. Βλέπουμε την ταχεία πτώση. Ο λαός κάνει πάντοτε το καθήκον του. Και τιμωρεί όταν ειδικά του λένε ψέματα. Εμείς λοιπόν, από την αρχή της εμφανίσεώς μας, από την αρχή που βρεθήκαμε στις πλατείες, είχαμε ξεκάθαρες θέσεις. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Και το κυριότερο που ήταν να γίνει, ήταν ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό που λέγεται ο ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια σειρά μέτρων τα οποία θα αναλυθούν με πλήρη ακρίβεια από τον Δημήτρη τον Καζάκη. Τι άλλο λέμε όμως εμείς. Εκτός από αυτό το πρόγραμμα, εκτός από αυτά, αν θέλετε, τα βασικά μας μέτρα, εξελίσσεται το σιγά σιγά ένα πρόγραμμα ολοκληρωτικό που θα πέσει στον κόσμο, που θα γίνει κτήμα του κόσμου για να πιστεί ότι ο κόσμος ότι υπάρχει και η άλλη λύση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, θα δει ο κόσμος τον ηγέτη μας, τον Δημήτρη τον Καζάκη, να μπαίνει μπροστά, όπως το έκανε δηλαδή από το 2010, με πίστη, με αφοσίωση σε αυτό το καθήκον που έχει αναλάβει να κάνει και μαζί του να συμπαρασύρει όλους εμάς που τον ακολουθούμε και πολλούς περισσότερους. Θα δει στελέχη, είτε είναι του επώνυμου κόσμου που θα τους δείτε σιγά σιγά να βγαίνουν μπροστά, είτε είναι του ανώνυμου πλήθους, γιατί τον ανώνυμο Έλληνα θέλουμε να μας πλαισιώσει και με τη συμπαράσταση όλου του κόσμου, όλου του λαού, να φέρουν την Ελλάδα εκεί που χρειάζεται. Πάντως, για μας ένα παίζει. Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το μικρόφωνο στον Δημήτρη Καζάκη. Όταν άλλαξε η κυβέρνηση στις 25 του μηνός, όλοι ξέραμε, τουλάχιστον όσοι ξέραμε τα δεδομένα της χώρας, ότι βαδίζει σε φαγίδα. Το φωνάζαμε, το λέγαμε, μας γράψαμε. Ξέραμε ότι με το καλημέρα σας, με το κλειδί στο χέρι, δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του Πρωθυπουργού Μεγάλου κύριος Τσίπρας, χρωστούσε 4,1 δισεκατομμύρια τρέχουσες υποχρεώσεις στο κράτος. Αυτό ήταν το success story του κ. Σαμπάρα. 4,1 δις με 25 δισεκατομμύρια ρευστά διαθέσιμα να έχουν κάνει φτερά. Και τα χρησιμοποίησαν το προηγούμενο εξάμεινο, εφτάμενο, για να στηρίξουν, να το πω, τις πληρωμές του χρέους, ενώ οι δανειστές δεν δίνανε. Η ιστορία ήταν στη μήνη. Γιατί ήταν στη μήνη. Γιατί θέλανε να πάμε σε χειρότερα. Οι δανειστές είχαν ζητήσει ήδη από τον Απρίλιο του 2014 επικαιροποίηση του μνημονίου. Η επικαιροποίηση του μνημονίου έφερνε νέα δυσβάστατα βάσματα. Έφερνε υλοποίηση του νόμου Λοβέρδου, 320 ευρώ σύνδεξη. Έφερνε παράδοση της δημόσιας περιουσίας όχι μόνο στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά το ΤΑΙΠΕΔ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Έφερνε πλήρη απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων, ατομικές συμβάσεις, λεγόμενη εθελοντική εργασία και την περίφημη μαθητεία, απλήρωτη. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα ούτε καν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν εντολμούσε να τα βάλει προς. Κατάργηση της δημόσιας διοίκησης. Εργαζόταν σύνδεση με μια σειρά επιτροπές, οι οποίες θα ελέγχονται απευθείας από τους δανειστές, όπως είναι η περίφημη δημοσιονομική επιτροπή, η οποία δεν θα είναι από το δημόσιο ή την κυβέρνηση, αλλά από στελέχη της αγοράς, προσλαμβάνονται εξ επιτούτου και δίνουν κατευθείαν αναφορά στους δανειστές. Όλα αυτά τα πράγματα τα ξέραμε.
πάει να ξέρει αν με τη ζητάνε. Και βεβαίως για να. Επειδή δεν μπορούσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τα εφαρμόσει αυτά τα πράγματα, ξέρετε, το πολιτικό τη κεφάλαιο, το πολιτικό που ήταν το μαχτικό για την ίδια, τι έκανε μαζί με του δανειστέ, έστησε την ιστορία τη πολιτική μεταβολή. Στι 8 Δεκεμβρίου οι δανειστέ βγαίνουν και λένε: έχετε δύο μήνε να τακτοποιήσετε τα πολιτικά σα θέματα. Αυτό δεν είπαν το κύριο Γκρουπ τότε. Σα δίνουμε δύο μήνε. Μέσα στου δύο μήνε είδαμε τη φεδρή ιστορία του, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που δεν εκλέφθηκε και φυσικά μετά πήγαμε σε εκλογές. Ξέρανε εξ αρχής το Πούτιν, έχουν στήσει το δόκαρο. Το δόκαρο λοιπόν είναι, αναλαμβάνει η καινούργια κυβέρνηση. Η καινούργια κυβέρνηση είχε τις εξ εκλογές. Είναι αφανή σκληρή στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή εφόσον ήθελε να κάνει διαπραγματεύσεις, να μπορέσει να κάνει διαπραγματεύσεις προσπαθώντας να στηρίξει τη χώρα και την ίδια και τον εαυτό της, ή να την πάρει, να τη σαρώσει η ενδιαλλαξία των Ευρωπαίων. Για να μπορέσει η κυβέρνηση να στηρίξει την διαπραγματευτική της ικανότητα, εμείς τους προτείναμε δύο πράγματα. Πρώτο, πάρτε με μέτρα άμεσα στις 26 του μηνός. Και ανακοινώστε ότι όσο έχεις, όσο συζητάς να διαπραγματεύεσαι μέχρι το τέλος Ιουνίου που είχε θέσει και η ίδια την προθεσμία, κάνε αναστολή πληρωμών του χρέους. Αναστολή. Δεν πρόκειται να πάτε σε απολύτως τίποτα. Διότι μέχρι το τέλος Ιουνίου έχεις να πληρώσεις σε ΔΕΛΤΑ ΝΕΤΑ, Διεθνές Νομικρατικού Δανείου και Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα. Δεν τρέχει κάστανο. Οι αγορές δεν αντιδρούν, δεν είναι διαπραγματεύσεις με ομόλογες αγορές για να σε κατατάξουν σε πτώχευση και τέλος πάντων να έχεις προβλήματα. Εάν δεν πληρώσετε το ΤΑΙΤΑΧ, αν δεν πληρώσετε το Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δεν τρέχει τίποτα. Εκείνη την εποχή και η δεύτερη μάλλον πρόταση ήταν ότι να προχωρήσουν σε κατάρρευση ενεργητικών τραπεζών. Δηλαδή, συστημικές τράπεζες ζητάνε συνέχεια λεφτά. Τα λεφτά αυτά θα παίρνουν από τον κύριο Ντράγκη, την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, που είναι απολογούμενο. Τι πρέπει να κάνει για να μην σε εκβιάσει ο Ντράγκη, τι κάνει, βάλει τις τράπεζες σε κατάρρευση. Αν τις βάλει σε κατάρρευση, θα δεις ποια είναι η κατάστασή του πραγματική. Θα δεις τα θαλάσσια δάνεια, θα δεις πολλά πράγματα. Και το κύριο και το κυρίαρχο ζήτημα, θα δεις ποια είναι η καθαρή του θέση. Και έτσι, τι κεφάλαια χρειάζονται, ποια πραγματικά είναι κεφάλαια. Και έτσι θα αντιμετωπίσεις την πιθανότητα να εκβιάζεσαι συνεχώς από τον Ντράγκη και να σου λέει δεν σου δίνω λεφτά εάν δεν κάνεις πυρουέτες. Όπως και είναι. Η κυβέρνηση είχε μια ιδεολειψία. Εξάρτηση. Η ιδεολειψία είναι εγώ θα τους πείσω. Δεν αντιληφθεί αυτό που ξέρει και ο τελευταίος αφελής Έλληνας, ότι ο οποιοσδήποτε αφελής πολίτης, ότι εδώ δεν συγκρούνται απόψεις. Έχω μία άποψη. Όχι. Εδώ συγκρούνται συμφέροντα. Και στα συμφέροντα, πάντα το πιο θα επικρατήσει έχει να κάνει με τους σχετισμούς δύναμης. Και άρα προσπαθείς τη δική σου πλευρά να την ενισχύσεις έτσι ώστε οι σχετισμοί δύναμης να βγουν υπέρ σου. Στο βαθμό που μπορείς, έστω. Δυστυχώς, στην πρώτη εβδομάδα είδε ντουβάρα απέναντί της, μετά την πρώτη εβδομάδα έρμεο των δανειστών. Οι πρώτες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα ως πρωθυπουργού το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο μετά τις εκλογές, στο Bloomberg συγκεκριμένα, ότι δηλώνουμε ότι θα πληρώσουμε το χρέος, ήταν καθοριστικές. Πέταξαν έξω δηλαδή την πρόταση περί αναστολής πληρωμής των δόσεων μέχρι όσο το τέλος πάντων διαπραγματευτούν όπως αυτοί καταλαβαίνανε. Αμέσως μετά είχαμε την ίδια μέρα είχαμε την πρόσληψη της εταιρείας Lazar. Η εταιρεία Lazar δεν είναι οποιαδήποτε. Πέρα από ότι ήταν αναμειγμένη στη διαχείριση των μνημονίων μέχρι τότε με τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου και Σαμαρά και Βενιζέλου, με πολλά αίτημα, πάνω από 80 εκατομμύρια μας στήχησε επίσημες αμοιβές η κυρία Lazar, η εταιρεία εννοώ. Λοιπόν, είναι ειδικευμένη σε μια σειρά διαχειρίσεις
Από εκεί και πέρα το πράγμα ήταν ολοφάνερο ότι δεν μπορούσε να υπάρξει κανένας είδους ουσιαστική διαπραγμάτευση. Διότι πολύ απλά δεν μπορείς να διαπραγματεύσεις και να πληρώνεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το ελληνικό δημόσιο ήταν σε άθλιο χάλι. Είχαν ήδη ξεκινούσαν με 4 δισεκατομμύρια μέσα. Και έπρεπε να πληρώσουν και τις δόσεις. Τι έπρεπε να κάνουν, η λογική θέση, αν θες να υπερασπιστείς την πατρίδα και το ελληνικό δημόσιο, θα ήταν αυτό που λέγαμε, αναστολή. Αφού στο κάτω της διαπραγμάτευσης κάνει, στο κάτω της ρεύνης. Αναστολή. Ο κύριος Βαρουφάκης, που για μένα ο άνθρωπος είναι φυτευτός μέχρι αίδειας, απάντησε σε αυτό το αίτημα στο εμέσο της αγώρος, με το εξής φοβερό επιχείρημα. Δεν υπάρχει καμία χώρα που έκανε αναστολή πληρωμών προς το Λιταλιτάρ, δεν θα είναι πρώτη η Ελλάδα. Μέγα ψέμα. Αλλά ποιος θα το ακούσει αυτό. Το ψέμα του Βαρουφάκη ακούστηκε. Αναπαραλήφθηκε, το ξαναπέξανε, ξανά από την αρχή. Το γεγονός όμως ότι ο κανονισμός του Λιταλιτάρ προβλέπει διαπραγμάτευση μέχρι 24 μηνών για μια χώρα που δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις, κανένας δεν συζήτησε. Επίσημος κανονισμός του Λιταλιτάρ. Ο επίσημος κανονισμός του Λιταλιτάρ λοιπόν προβλέπει ότι εάν δεν μπορείς να πληρώσεις τη δόση, ανακοινώνεις και από τότε που ανακοινώνεις αναστολή, δηλαδή δεν μπορώ να πληρώσω, πάει σε 3 μήνες καταγγέλλεται η αποδειγμή πληρωμή στο εκτελεστικό συμβούλιο του Λιταλιτάρ, σε 15 μήνες στους διεθνείς πιστοτικούς οίκους και σε 24 μήνες συζητείται το αν θα σε αποβάλει το Λιταλιτάρ από το 2010. Έχεις δηλαδή περιθώριο να παίξεις σε διαπραγμάτευση 24 ολόκληρους μήνες. Αυτό είναι το επίσημος κανονισμός του 2010. Συν το γεγονός ότι πάνω από 20 χώρες, ακόμη και σήμερα, μετά από 18 χρόνια ορισμένες, συνεχίζουν να μην πληρώνουν τα δανεικά προς το 2010. 18 χρόνια είναι ορισμένες. Γιατί, ναι, μένει ο κανονισμός, σου λέει 24 μήνες, αλλά το 2010 πολλές φορές παρακάμπτει τον κανονισμό αυτό, γιατί δεν θέλει να δείξει αδυναμία. Προτιμά να κρατήσει ανοιχτή τη σχέση μια χώρα που αδυνατεί να πληρώσει, παρά να την τελεστιδικήσει, να το πούμε έτσι. Δείχνει αδυναμία εκ μέρους του. Το ίδιο γίνεται με την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα. Το ίδιο. Βγήκαν οι τρεις οίκοι ανοχής, έτσι τους λέω εγώ, τους οίκους προσωπικής αξιολόγησης. Moody's, Standard & Poor's, έτσι, και Fitch. Βγήκαν και οι τρεις και λένε, εάν δεν πληρώσουν οι Έλληνες την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα και την Δανεικτά, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μπορούμε ούτε καν να τις υποβαθμίσουμε. Διότι αυτοί είναι επίσημοι φορείς χρέους. Εμείς κοιτάμε το πώς γίνεται η ελεύθερη διαπραγμάτευση στην αγορά. Αφορά τους ιδιώτες. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως ο κ. Βαρουφάκης, επιτελώντας έργο σοφό και επικερδές για τα αφεντικό του, που είναι κατά βάση ο κ. Σόρος, λοιπόν, έπρεπε οπωσδήποτε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτό είναι αδιανόητο. Και βεβαίως όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αδιανόητα. Γιατί είναι αδιανόητο, μας το είπε η εικόνα Σάκης. Ναι, αλλά ο επίσημος κανονισμός του δεν μετά λέει άλλα. Αλλά ο Έλληνας δεν πρέπει να το ξέρει. Ο Έλληνας πρέπει να δεχτεί να του πάρουν τα ταμιακά διαθέσιμα για να πληρώσουν τα χρέη, να το αφήσουν σκελετό ουσιαστικά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτό που λέμε γενική κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή συζητάμε για 4 μεγάλα νοσοκομεία στην Αττική όπου τελειώσανε. Φαλιδίσανε, μάλιστα το ένα το προστατεύουν με οι νοσηλευτές και οι γιατροί, γιατί το λιλατούν το βράδυ. Πηγαίνουν δηλαδή, αρπάζουν μηχανήματα, τα πουλάνε στην Ζούλα σε συνεργασία με το Υπουργείο και την διοίκηση, για να μπορέσουν να γίνουν το Αμαλία Φλέμιν συγκεκριμένα, που δεν ονομάστε. Εκεί είναι, από το πρωί με το βράδυ, οι εργαζόμενοι να το προστατεύσουν, να μην μείνει το ξενοδοχείο κουβάρι. Το νοσοκομείο, συγγνώμη. 4 νοσοκομεία μεγάλα στην Αττική αυτή τη στιγμή. Χωρί το τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Και εδώ ξέρω ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα με τον νοσοκομείο. Αλλά ποιο νοιάζει. Το παραμύθι που μα είπε η κυβέρνηση είναι το εξή. Θα παίρνω τώρα. Να τα γυρίσω μετά. Ωραία. Πότε μετά.
Όταν θα πετύχω, λέει, τη συμφωνία. Ποια είναι η συμφωνία? Η συμφωνία είναι να κλείσει μια συμφωνία με τους δανειστές για να σου δώσουν τα 7,2 δις που σου καθυστερούν, εκ των οποίων τα περισσότερα, τα 6 τόσα, είναι από το 17. Θα αφήσω στην άκρη το τι σου ζητάνε αυτοί για να σου δώσω τα 7,2 δις. Εγώ ρωτάω, πόσο είναι το χρέος από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο που πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο? Μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο πέφτουν κάτι πολύ χοντρά ομόλογα, στα 3,5 με 4,6 δις κατά κεφάλι, κατά κομμάτι μάλλον. Συνολικά 16 δις. Δηλαδή, πασχίζουν τώρα να πάρουν τα 7,2 για να πληρώσουν χρέος 16 δις, που σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να βρουν περίπου άλλα τόσα. Παραπάνω από αυτά τόσα. Πού θα βρούνε λεφτά να επιστρέψουν στις ασφαλείς καταμείες? Πού θα βρούνε να πληρώσουν τη φαρμακευτική δαπάνη του ελληνικού λαού, 1,2 δις, η οποία δεν πληρώνεται, διότι χρησιμοποιήθηκε να πληρωθούν το χρέος? Πού θα βρεθούν? Πού θα βρεθούν να καλυφθούν, να καλυφθεί το σωζύγιο του ασφαλιστικού φορεί? Πού θα βρεθούν να μπορέσουν να, τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν ή τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν? Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα να λειτουργούν κανονικά, μιλάμε να υπάρχουν αναλώσιμα για να γίνονται επεμβάσεις. Και όχι επεμβασοβάρες, τα στοιχειώδη. Δεν υπάρχουν αναλώσιμα. 250 εκατομμύρια είχε καρβάτσα το ΕΟΠΗ να πάρει φάρμακα και τα πήραν. Και είναι έξαλλοι γιατροί και στη διαδικασία κινητοποίησης, όταν υπάρχει μια μεγάλη ιστορία. Άρα, αυτό που λένε ότι θα επιστρέψουν τα λεφτά, δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν τα λεφτά. Είναι πολύ απλό ότι θα δασκάσει το ρέπος, θα δώσει το ελληνικό δημόσιο ένα ομόλογο στο ασφαλιστικό φορέα ή στο οποιοδήποτε που του πήραν τα μια καταθέσιμα και θα το πει πορέψου. Και αν μπορείς. Και όλα αυτά γιατί δέχτηκε να πληρώνει το χρέος. Και έτσι φτάσαμε στις 20 Φλεβάρι. 20 Φλεβάρι γίνεται, για μένα ήταν η χαριστική βουλή της σημερινής κυβέρνησης. Γιατί χαριστική βουλή? Γιατί προσέξτε τώρα, εγώ πάω σε διαπραγμάτευση, έτσι. Κάνω διαπραγμάτευση, τίποτε. Στη διαπραγμάτευση, λοιπόν, ξεκινάω και λέω σε αυτόν που έχω απέναντί μου, του λέω, σου αναγνωρίζω πλήρως ό,τι σου χρωστάω και θα στα πληρώνω εγκαίρως και πλήρως. Συμφωνία της 20ης. Όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις απέναντί μου, να με εκβιάζεις, να με πιέζεις, να κάνεις μονομερείς κινήσεις, να μου δυσκολεύεις τη ζωή σαν οικονομία, εγώ απεκδίωμαι το δικαίωμα να προχωρήσω μονομερείς ενέργειες σε όλο το πλαίσιο και εποέπει της εσωτερικής μου πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι η κυβέρνηση δεν υπέγραψε την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας, όπως υπαγραφόταν από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ και 4-5 χρόνια. Παράταση. Δώσε μια παράταση ακόμη. Και την προστασία απέναντι στις τράπεζες. Δεν υπεγράφει. Όταν έγινε ολόκληρη ιστορία από το κίνημα κατά των πληστηριασμών που πολίτες είδαν αυτά τα πράγματα, διαμέσου του κυρίου Βαξεβάνη, μας πληροφορεί ο κ. Σταθάκης ότι δεν υπεγράφει για να μην θεωρηθεί εχθρική ενέργεια από τους δανειστές. Με άλλα λόγια, εάν πάμε με αυτή τη λογική, τότε τη ζωή διαπραγμάτευση είναι. Τι ζωή. Παρετούμε από όλα τα δυνατότητες να διαπραγματευτώ ή να σταθώ και τα δίνω στους δανειστές μου. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Υπάρχει περίπτωση εγώ να κερδίσω κάτι? Θα με ξεσκίσω. Και αυτό σημαίνει. Ενώ η κυβέρνηση ουσιαστικά, αν δείτε το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει εκδηθεί, εάν δείτε τα email του Βαρουφάκη και όλα αυτά τα πράγματα, τα έχει δεχτεί όλα. Μάλιστα, ο κ. Βαρουφάκη, μόλις πρόσφατα σε συνέντευξή του, είπε και το εργασιακό έχει δεχτεί και το συνταξιοδοτικό έχει δεχτεί. Και όλα έχουν δει προκειμένου να πάρουν τα λεφτά να μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου. Λοιπόν, γιατί δεν τα δίνουν? Γιατί πολύ απλά θέλουν τα χειρότερα. Και τα χειρότερα δεν είναι πίσω στη σύνταξη και η ιστορία. Είναι η παράδοση των κλειδιών της χώρας.
Μέχρι τώρα είχαμε για παράδειγμα τις παραλίες οι οποίες δινόταν στο ΤΑΙΠΕ ή άλλη δημόσια περιουσία που δινόταν στο ΤΑΙΠΕ. Αν σας πω εγώ ότι το ΤΑΙΠΕ θα περάσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, για πολλούς δεν λέει και πολλά. Αλλά για τους νομομαθείς που ξέρουν τι σημαίνει Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός πάρει το ΤΑΙΠΕ στα χέρια, αυτόματα οι παραλίες, η δημόσια περιουσία, οτιδήποτε έχει περάσει αυτό, περιέρχεται στην κυριότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Δηλαδή, είναι σαν να παραδίδουμε την περιουσία σε άλλο κράτος. Διότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει νομική υπόσταση κράτους. Δηλαδή, σαν να λες την παραλία σου, η παραλία αυτή ανήκει σε άλλο κράτος. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει άμεση επίδραση στην υπαλλοκρηπίδα της χώρας, στα χωρικά υδατά της, στο FIR, όλα αυτά. Δηλαδή, επιδρούν άμεσα στη διεθνή υπόσταση της χώρας. Δηλαδή, το αν είναι ή όχι αυτεξούσιο κράτος, ανεξάρτητο ξεχάστο. Επειδή έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, οι δανειακές, μιλάμε για αυτεξούσιο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το θέμα μας είναι το πώς θα το πλασάρουμε στον κόσμο. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα, και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ειλικρινής αυτό, πανικόπιτος ο κύριο Χατζηνικολάου. Λογικό είναι. Δεν νομίζω ότι ήταν στην πρόθεσή του να φτάσει σε διαδικασία να είναι υποχρεωμένος να φέρει τα χειρότερα. Πάλι μετά στα μνημόνια και να είναι υποχρεωμένος τώρα να φέρει χειρότερα μέτρα μνημονιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα, καταλαβαίνουμε τον πανικό. Γι' αυτό και ακούσαμε δικαιολογίες, οι οποίες είναι 16χρονο παιδιού. Με κοροϊδέψανε, δεν μου το δώσανε γραπτά, δεν το ζήτησα προφορικά, οι διπλωμάτες δεν ήταν καλοί. Τι πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και μιλάμε για πράγματα τα οποία τα συζητάγαμε μήνες. Για να μην πω χρόνια. Με τους υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης, τρεις πανά θεμάτους. Συζητάγαμε για τα ζητήματα αυτά από το Σύνταγμα το 2011. Υπάρχει στο διαδίκτυο, μπείτε, θα δείτε τη συζήτηση οικονομολόγων στο Σύνταγμα το 2011 καλοκαίρι. 15.000 κόσμος παρουσία. Γίνονταν χαμός. Στο πάνελ ήταν ο κ. Βαρουφάκης, ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Κατρούγκαλος και η μου αφεντομουτσουνάρα. Έτσι, λοιπόν, και λέγαμε αυτά τα πράγματα. Πώς θα διαπραγματευτείτε, ρε παιδιά, πώς. Και τους λέγαμε δύο ζητήματα. Τότε ο κ. Κατρούγκαλος ήταν με τη δική μου άποψη, να το πούμε έτσι. Μετά άλλαξε, ορίμασε, φαίνεται, ήταν μικρός ακόμη. Μετά μεγάλος, ήταν ορίμασε. Λοιπόν, ναι, λέω. Λοιπόν, τότε τους λέγαμε το εξής. Πρώτον, δύο πράγματα. Μέχρι πότε, διαπραγμάτευση αναλαμβάνεις μετά. Μέχρι πότε, γιατί είναι καταραίουσα η οικονομία. Δεν είμαστε σε ομαλείς συνθήκες. Μέχρι πότε. Δηλαδή, πόσους νεκρούς σηκώνεις εσύ την συνείδησή σου, καθόλου θα προχωράς στη διαπραγμάτευση. Πόσοι θα πεθάνουν για να διαπραγματευτείς. Γιατί τώρα πεθαίνει κόσμος. Πεθαίνει κόσμος. Όταν σας λέω τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία αργούν, σημαίνει ότι πεθαίνει κόσμος για ψήλο κλίμα. Έτσι. Λοιπόν, χώρια τις αυτοκτονίες, που για μένα είναι δολοφονίες, είναι προμελέτες. Χώρια τη συντριβή ολοκληρωτικά του ελληνικού λαού διαμέσου των γεννήσεων και συνολικά τη άξιστον των θανάτων. Αυτό το πράγμα είναι. Αλλά λέμε, πόσο και δεύτερον, θα πληρώνει όσο διαπραγματεύεσαι. Γιατί αν είναι να πληρώνει, γιατί αυτοί να ασχοληθούν μαζί σου. Θα σου λένε, έλα από το ένα γύρο γκρουπ, πάμε στο επόμενο γύρο γκρουπ, στο τρίτο γύρο γκρουπ, πλήρωνε εσύ με τη θηλιά στο λαιμό, α πούμε, εντάξει, θα σε κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και θα φτάσουν στο σημείο με την πλάτη στον τοίχο εσύ να υπογράφει ό,τι θέλουν αυτοί. Το 11 του ζήτησε. Η απάντηση τότε που έδινε ο κ. Βαρουφάκη ήταν με το που θα μα δούμε, θα συμφωνήσουμε. Ναι, του είδανε και δεν συμφωνήσαν. Εμείς αυτό τους λέγαμε. Εντάξει, αυτό είναι το βέλτιστο σενάριο. Αλλά όταν πας, ας πούμε, διαπραγματευτείς, πρέπει να έχεις υπόψη και το χειρότερο δυνατό σενάριο. Δεν συμφωνούν. Τι κάνεις. Χώρια το τι. Είναι λογικό να μην συμφωνήσω γιατί έχω και το προπονητή του μαχαίρι. Οπότε γιατί όχι. Έτσι, που τους πιέζεις. Σε τι, θα τους κάνεις βούκινο σε ευρωπαϊκούς λαούς. Σιγά, το Σόιμπλε τώρα, το νοιάζει.
Τι θα πει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης στους ευρωπαϊκούς λαούς. Έλεγχος. Λοιπόν, και έτσι έγινε. Βεβαίως, εμείς λέγαμε ότι από τις 15, από τις 25 του μήνα, 26 του μήνα μάλλον που ήταν η επόμενη, αντί να πας στον κύριο Ρέντζη ή στον οποιοδήποτε άλλον του Ευρωγκρουπ, πρέπει να επιλέξεις τι πρέπει να κάνεις. Γιατί τις προτάσεις αυτές που τις κάναμε τότε, τις κάναμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Γιατί είναι παιδιά, προσωπικά δεν με απασχολούν, δεν με απασχολούν ούτε εμένα προσωπικά, ούτε εμένα απασχολούν την κυβέρνηση. Να πάνε από την ίδια σύνταξη. Αλλά όντα κυβέρνηση και διαπραγμάτευση, το να πάνε από την ίδια σύνταξη μπορεί να σημαίνει ότι πάει ένα πνίγιο και πατρίδα. Και εγώ μαζί και όλο ο κόσμο. Άρα προσπαθήσαμε να δώσουμε στη δική του λογική κάποιε διαπραγματευτικέ δικλείδε, ώστε τουλάχιστον να δούμε μέχρι πού μπορεί να ενισχυθεί η θέση του. Έστω και με τη δική του λογική. Μα γράψαμε κανονικά, δεν απαντούσαμε. Δικαίωμά του άλλωστε, δεν το θεωρούμε. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να κουκουλάνε τον τοίχο. Αυτή τη στιγμή να ζητάνε απίστευτα πράγματα οι εργαζόμενοι. Ακόμη και σε σχέση με αυτά που ζητάγανε στην αρχή, δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη. Πολύ χειρότερα γιατί το έχουν το πάνω χέρι. Είναι χαρακτηριστικό, δεν είναι χαρακτηριστικό. Έχει μια κυβέρνηση η οποία επί 4 εβδομάδες τώρα τουλάχιστον βγαίνει είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο Υπουργός Οικονομικών και λέει το εξής καταπληκτικό. Έχετε συμφωνία. Και μία ώρα μετά, τι μία ώρα, δεν έχει τελειώσει η δήλωση. Βγαίνει ο Σόμπλε και λέει, δεν ξέρω πού συνάγεται αυτή η αισιοδοξία της ελληνικής κυβέρνησης. Και τους τραβάνε, μέχρι ενδεχομένως να υπάρξει πιστωτικό επεισόδιο στην Ελλάδα. Μην τίποτα φοβερό. Ένα-δύο μέρες να καθυστερήσει το ATM να πληρώσει σύνταξη. Θα σου πω, θα γίνει. Να τρομάξει ο κόσμος να... αυτό και μετά να γίνει ο κακός χαμός. Έτσι αλλιώς background έχουμε. Δηλαδή αυτοί που είναι να πάρουν τα λεφτά θα παίρνουν από τις τράπεζες. Και ένα δεύτερο, μέσα στο καλοκαίρι, να επιβάλλουν ενδεχομένως, λέω, να επιβάλλουν αυτό το χειρότερο δυνατό σενάριο, να επιβάλλουν ένα δεύτερο νόμισμα. Πού? Στους συνταξιούχους. Πρώτα οι κύριοι και μετά στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να πούν όχι και να πούν. Πώς είναι το δεύτερο νόμισμα? Να σου πει ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών δεν είναι εκεί να κάνει τον Βαρουφάκη. Και θα σου πει, θα σου δώσω μία επιτάλληλη, δεν είναι επιτάλληλη ακριβώς, μία διατακτική όπως λεγόταν παλιά στο δημόσιο, όπου αντί να γράφει 100 ευρώ που πρέπει να πάρεις, θα γράφει 144 ευρώ. Το πάρω. Αλλά ξέρετε, είναι έναντι. Δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο αυτό, είναι έναντι αυτό που σου γουστάω. Πάρα. Λοιπόν, όσοι ταξιούχοι κακομίτης, άμα δει ότι εκεί που ήταν να πάρει 100 ευρώ, 144 χωρίς να μπορεί να καταλάβει αυτό το έναντι. Τι σημαίνει, θα το πάρει αυτό, μου δώσανε και αύξηση. Έτσι. Θα ανακαλύψει τι σημαίνει αυτό, όταν θα πάει στο μανάρι και στον πακέτο. Που δεν θα το δέχομαι. Ή που θα το δεχτούν στο 50% της αξίας του. Μετά θα πάει να πληρώσει του γιου ή της κόρης το δάνειο. Στην τράπεζα. Που θα λέει η τράπεζα, δεν ξέρω, εγώ θέλω σκληρό ευρώ. Αυτό είναι το διπλό νόμισμα. Και το αστείο είναι, μου έχετε ακούσει όλους να το διαφημίσουν πάρα πολύ. Έχουν ξεσκιστεί να διαφημίζουν το διπλό νόμισμα. Ετούτη εδώ χώρα έχει δεχτεί διπλό νόμισμα σε βάρος της, τουλάχιστον 5 φορές στην ιστορία της. Τελευταία με την ναζιστική κατοχή. Όπου εκδίδανε οι Γερμανοί το στρατιωτικό μάρκο και δίπλα ταυτόχρονα τη μεσογειακή δραχμή. Και φτάσανε να είχαν χαρτονομίσματα των 10 δισεκατομμυρίων δραχμών, με το οποίο έπαιρνε μισή φράτζα ψωμί. Αυτό είναι το διπλό νόμισμα. Μόνο που αυτή τη φορά, για να μην δείξουν ότι η οικονομία θα έχει υψηλό πληθωρισμό, θα στο κάνουν έναντι με υποσχετική. Θα σου δώσουν μια υποσχετική ότι θα σου πληρώσουν στο μέλλον κάποια χρήματα. Τα οποία βεβαίως, όπως και τώρα, είναι με τις υποσχετικές που έχουν δώσει στα ασφαλής καταμία. Εγώ τα παίρνω τώρα τα λεφτά σας και θα τα πληρώσω. Όταν έχω. Έτσι. Γιατί αυτό το πράξει. Γιατί ο νόμος νόμος κανονικός λέει τι λέει, ότι το ασφαλιστικό ταμείο, εάν χάσει τα λεφτά του, έχει δικαίωμα
να ασκήσει αγωγή εναντίον του δημοσίου και μετά από 45 τέρμενα θα ξεκαθαρίσει τη ζημιά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που το έχουν πάρει τα μία διαθέσιμα και το ελληνικό δημόσιο θα χρεωθεί αυτή τη ζημιά. Ναι, αλλά μέχρι τότε πώς πληρώνει. Πώς πληρώνει το ταμείο, συντάξεις. Πώς πληρώνει το νοσοκομείο. Πώς πληρώνει το πανεπιστήμιο. Δεν τους νοιάζει. Και βεβαίως, όπως ξέρουμε, ποιος θα καθορίσει τη ζημιά. Και αν και καθορίζει τη ζημιά, ποιος εξαναγκάζει το δημόσιο να πληρώσει. Ειδικά αν δεν έχει. Πάρ' το μόνο του. Έτσι δεν πλήρωνε μέχρι το πρόσφατο. Και μάλιστα πάρα πολλούς προμηθευτές τους έχει πληρώσει με μόνο. Αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με την έκθεση του Ελληνικού Λογιστήριου του Κράτους, 30% των προμηθευτών του ελληνικού δημοσίου πληρώνονται με μόνο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποια στα πόδια κούρευσε. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα βεβαίως, η χώρα τρώει από τις άδειες της. Κυριολεκτικά από τις άδειες της. Επειδή είμαστε, έχουμε μια παρασιτικού τύπου οικονομία. Δεν βασίζεται στην παραγωγή, βασίζεται σε παρασιτικού τύπου υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα στηρίζονται σε εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, είτε είναι Ευρωπαϊκά Κομμήτρια είτε δάνεια. Δεν έχουν αίσθηση της ζημιάς που έχει γίνει σε ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία, να σας πω μόνο ορισμένα στοιχεία. Πρώτον, για πρώτη φορά στην ιστορία της, από τα 1867 που μαζεύονται στοιχεία, υπάρχει δηλαδή συλλογή στατιστικών δεδομένων για την ελληνική οικονομία, για πρώτη φορά ένα στους δύο Έλληνες δεν έχει δουλειά. Έχουμε περίπου 27% επίσημη ανεργία. 10% αυτή τη στιγμή είναι η λεγόμενη μερική απασχόληση. Δηλαδή, δύο μεροκάματα την εβδομάδα. Εκ των οποίων η συντηρητική πλειοψηφία δηλώνει περίπου το 90%, δηλώνει ότι εγώ πάσχησα να βρω μόνιμη απασχόληση, δεν βρίσκω, πάω στη μερική. Άρα, δηλαδή, μορφή διάχυση ανεργία. Έτσι το έδειξε το ξαναλυμπικό ομολογητό, το διαφοροποιήσανε για να μικρύνουν. Παλιά τα υπολογίζανε αυτά στην ανεργία. Παλιά, στην κάτω εγώ δεν έχω θυμηθεί εγώ. Έχουν αλλάξει τις μετρήσεις για να μικρύνουν τον ποσοστό της ανεργίας. Άλλο ένα 10% είναι το ποσοστό εκείνων της απασχόλησης, το οποίο αποσύρθηκε μόνιμα από την απασχόληση. Δηλαδή, αγανάκτησε από το γεγονός ότι δεν βρίσκει δουλειά, τα μακροχρόνια άνεργη πάνω από 2 χρόνια. Και από το γεγονός ότι και τη δουλειά που έβρισκε δεν πληρωνόταν, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από την αγορά εργασίας. Να γίνει τυπικά, οικονομικά μη ενεργός. Αλλά στην πραγματικότητα είναι απασχόληση που αποσύρθηκε. Δεν αναζητά εργασία. Αν τα βάλουμε κάτω, μιλάμε για τουλάχιστον 47% του ελληνικού, της ελληνικής απασχόλησης, του εργατικού δυναμικού, το οποίο δεν έχει δουλειά. Ένα στους δύο. Αυτά δεν συνέβαιναν την εποχή της ναζιστικής κατοχής. Δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή καταστροφή. Χωρίς για το ότι και αυτοί που δουλεύουν, όσοι από αυτούς αμείβονται, με τις συνθήκες, με ποιους όρους και όλα αυτά τα πράγματα, είναι απίστευτες. Συζητάτε για παράδειγμα για το 750, αν θα πάει 750 ή όχι. Εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί βγαίνει η κυβέρνηση και λέει 750. Είναι ζήτημα αν το πάρει το 5% του ιδιωτικού τομέα. Διότι ποια συλλογική διαπραγμάτευση είναι συλλογική σύμβαση καλύπτει. Ποιος εργοδότης ακολουθεί συλλογική σύμβαση. Όταν έχει στρατιά ανέργων να πει από πίσω. Σου λέει 300 και άμα θες. Πάμε κι άλλοι. Χαμός γίνει. Στρατιά. Λοιπόν, οπότε, φοροάδωρο. Τι να μου δώσουν 750 στο πώς το λένε. Χώρια το τι λένε, το εξή καταπληκτικό, τη μαθητεία. Η σειρά ξανά τη μαθητεία, του Καλφάδας. Από το 1910 καταργήθηκε αυτό. Το 1910, ο Λευτέρης Βεντζέλος καταργήθηκε αυτό. Ότι δεν μπορεί τον νέο εργαζόμενο να τον βάζει στη δουλειά, να τον βάζει σαν μαθητή, υπομαθητή που κάθεσαι σαν μαθητία, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν τον πληρώνει. Γι' αυτό είναι η ιστορία. Λοιπόν, αλλά πρέπει να το πληρώνεις κανονικά, να μην υπάρχει ανισότιμος ανταγωνισμός ο μέσος εργαζόμενος. Γιατί αν είναι να παίρνεις τα νέα παιδιά, να τα παίρνεις μέσα χωρίς να τους αναμείνεις, και τι να κρατάς τους άλλους. Ή τους μεγαλύτερους ηλικία, ή τέλος πάντων κάποιους.
Είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή δύο ομάδες μετά τη μαθητεία έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στους νέους. Από 60 πήγε στο 50. Θα μου πείτε τώρα, εδώ καταστροφή. Είναι 100, είναι 50%. Αλλά αυξήθηκε ανά 10 ποσοστιαίες μονάδες η ανεργία στα 45-55. Προσέξτε τι κάναμε. Η σύλληλα τη μαθητεία, αυτό δηλαδή το ότι ο μέσος εργαζόμενος μπορεί να αμείβεται με πάρα πολύ πιο χαμηλά, μάχησε με 480 μειχτά. Και αυτό, αν το βρει. Και την ίδια ώρα η εργοδοσία τι έκανε. Απόλυ απέλυε τους μεγαλύτερους εργαζόμενους. 45-55, αφού παίρνω τσάπα ηλεκτρικό δυναμικό, τις περισσότερες φορές με επιδοτούν και από πάνω μέσα από το πρόγραμμα τη λεγόμενη επιδοτούμε τι αποστολέ. Τάκι του πέταν έξω. Το 45-55 όμως ή 60 σημαίνει ότι ξαναβρίσκει δουλειά. Ένας στους τέσσερις βρίσκει ξανά δουλειά σε αυτή την ιστορία και μάλιστα με πολύ χειρότερους όρους από τη δουλειά που είχε. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, τι είχε σαν διέξοδο μέχρι πρόσφατα. Την πρόοριστη αξιοδότηση, να παλέψεις δηλαδή, να καλύψεις μια τριτοπενταετία, έτσι, να τεκμηριώσεις δικαίωμα στην αξιοδότηση, πα και πα και κάνει μια μήνυ σύνταξη για τη δουλειά. Δεν θα λες. Λοιπόν, τώρα με το email Μαρουφάκη, καταργείται το δικαίωμα τη πρόοριστη αξιοδότηση. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα αυτό που έχει συμπληρώσει 30 χρόνια να πάρει μια μειωμένη σύνταξη, αν δει εξομοιωμένη σύνταξη. Απαγορεύεται. Δεν θα μπορεί να βγει κανένα μέχρι να συμπληρώσει τα 65 χρόνια. Μα αυτό δεν είναι λογικό. Θα εκτινάξει την ανεργία σαν τέτοιο. Θα την εκτινάξει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι απέτηση από του δανειστέ. Πέρασε με το email Βαρουφάκη 18-19 του Φλεβάρι, πριν τι 20 του Φλεβάρι που έχει γίνει. Και μια χαρά. Για να λέει να μειώσουμε τα κόστη. Να μειώσουμε τα κόστη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, δεν επιτρέπει νέες επενδύσεις στο παραγωγικό τομέα της οικονομίας, που σημαίνει βιομηχανία, αγροτική παραγωγή, πρωτογενής, δευτερογενής τομέας. Δεν επιτρέπεται. Κατά τα άλλα, είμαστε ελεύθερη αγορά, δεν ξέρω αν είναι. Ελεύθερη αγορά. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν έχει λόγο να έχει βιομηχανίες και να μπορεί να αναπτύσσει αγροτική παραγωγή. Κουφό. Τελείως κουφό. Εμείς προοριζόμαστε ουσιαστικά για να ξεπουλήσουμε ό,τι μπορούμε να ξεπουλήσουμε από αυτή τη χώρα. Να γίνουμε σφουγγολάρι της τρίτης ηλικίας των Γερμανών, οι οποίοι θα τους φέρουν εδώ μαζικά, διότι τους κοστίζει λιγότερο από ό,τι τους κατάνε στη Γερμανία. Λοιπόν, το κοινωνικό τους λεγόμενο κράτος, ας πούμε, το κράτος πρόγειας δηλαδή, και φυσικά θύλακες του τουρισμού. Και λέω θύλακες. Γιατί βεβαίω ο τουρισμό δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη τη συνολική οικονομία. Έχει να κάνει με θύλακε all inclusive ή κρουαζιέρα που αφορούν πολύ στενά ορισμένε επιχειρήσει. Ο υπόλοιπο, η υπόλοιπη οικονομία μαραζώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά, πολύ σύντομα θα μα πούν, ξέρει, θε να μαζέψει, θε να κατήσει στο συνταξιού. Δεν σα έκανε εντύπωση. Τότε το στο πρώτο μνημόνιο, η πρώτη προσπάθεια να μαζέψουν τα δημοσιονομικά και τι κάνανε, ευνοούσαν μαζικά τις ταξιοδοτήσεις στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ευρύτερο και ακόμη και στο τραπεζικό τομέα. Δεν δίνανε βέτα κουβέντα προώρες στις ταξιοδοτήσεις, το θυμόμαστε. Προσθέσανε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους στη μάζα των συνταξιούχων. Στον πρώτο, δεύτερο χρόνο, 2010-2011. Γιατί το κάναμε. Υπήρχε λόγος κοινωνικής μηχανικής πίσω. Ξέρανε ότι από τη στιγμή που βγει ταξιούχος, πλέον εξαρτάσαι από το λουρί της κυβέρνησης. Δηλαδή από το αν θα πάρεις τη στέξη ή όχι. Συντηρητικοποιείσαι, δεν παλέψεις. Τι να παλέψεις. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να κατευθυνθεί η σύνταξη, όποια και αν είναι αυτή. Έτσι λοιπόν έχει στόχο, για στόχο εξ αρχής να εξαρτηριώσει τόσο πολύ την απασχόληση στην Ελλάδα, να γίνονται δύο πόλοι. Δηλαδή, από τη μια, οι άνεργοι που είναι πραγματικά σε κατάσταση, οι οποίοι εξαρτώνται ότι από το σόι, να το πούμε έτσι, ο άνεργος, από τι εξαρτάται. Δεν παίρνει επιδότηση. Ένας στους 100 παίρνει επίδομα ανεργίας.
και όσο κρατάει. 1%. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που ζουν από την ευρύτερη οικογένεια. Το από τη γιαγιά, κάποιο που μπορεί να συνεισφέρει με αυτό. Και κανένα μεροκάματο τη χάρη συνεισφέρει στη μαύρη. Ό,τι μπορεί να βγει. Έτσι. Αυτή είναι απόλυτα εξαρτώμενη από την κατάσταση. Ο ταξιούχο είναι εξαρτώμενο, τι γίνεται τώρα μετά. Είναι με του εργαζόμενου. Μένει με του υπόλοιπου εργαζόμενου. Του εργατοϊπάλληλου που λένε. Εκεί χτυπάει άγρια το ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Και κρατάει προστατεύει, προστατεύει. Ενώ συγκριτικά το δημόσιο τομέα για να φέρει τον ένα απέναντι στον άλλο. Και τι κάνουμε τώρα. Προσέξτε δικά μου. Ενώ η κατάσταση στο ιδιωτικό τομέα χειροτερεύει δραματικά, δραματικά τα στοιχεία από τα εργατικά κέντρα, τα πρωτοδικεία κτλ. Είναι εκοφαντικά το τι γίνεται στο ιδιωτικό τομέα. Με τους απλήρωτους εργαζόμενους, με τις ιστορίες με τις πτωρεψίες συνεργασίας. Μου λέει ένας πρωτοδίκης, μου λέει δεν αντέχω άλλο. Όλο ετήσει εσύ, επίση εργασία. Γιατί ο εργαζόμενος, να τι να κάνει, ας πούμε, το τελευταίο πρώτο εργαζόμενο. Για να πάρει έστω έναντι στα μεροκάματα. Λοιπόν, την ίδια ώρα η κυβέρνηση όμως μοιάζεται μόνο για δύο πράγματα. Να πληρώσει τους συνταξιούχους, για να τους κρατάει το λουρί που λέμε, και τους δημόσιους υπαλλήλους, άλλο λουρί. Και να τους λέει περιμένετε. Εν τω μεταξύ πεθαίνει ο υπόλοιπος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας. Η αγορά έχει στεγνώσει, κυριολεκτικά έχει στεγνώσει. Δεν κινείται τίποτα. Οι τράπεζες απορροφούν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε από το Γενάρη μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν δανειστεί μόνο αυτό το με εμάς, τη δική μας εγγύηση, εγγύηση του ελεφορολογούμενου, έτσι, έχουν δανειστεί περίπου 70 δισεκατομμύρια, όχι 80 δισεκατομμύρια από το κύριο Τράκη και άλλα 50 δισεκατομμύρια από την ελεύθερη αγορά, εκδίδοντας ομόλογα, που όμως δεν θα μπορούσαν να τα πουλήσουν εάν τα κρατάνε μόνες στις τράπεζες, έφυγε το ελληνικό δημόσιο και πουλάει μια εγγύηση στο ελληνικό, στο ομόλογο. Οπότε ο άλλος το αγοράζει με το σκοπό ότι η απέτησή του να γίνει προς το κράτος, εάν δεν μπορεί να πληρώσει στις τράπεζες. 80 και 50, 130 δισεκατομμύρια χρέος τραπεζικό μόνο το τελευταίο τετράμινο. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό δεν προσμετράται στο χρέος. Στο δημόσιο χρέος. Είναι επιπλέον. Κάθε μέρα που περνάει, επιτηρούν την κατάσταση. Τα 130 δισεκατομμύρια αυτά, πού πήγανε. Μπαίνει ένα ερώτημα. Τι τα χρειάστηκε, 130 δισεκατομμύρια. Φύγανε οι καταθέσεις, αυτό που λένε. Όλοι. Εντάξει, πόσες φύγανε. 33 δις. Τόσα φύγανε. Άρα λοιπόν, τα υπόλοιπα 100. Πού το τραβήξατε. Να γιατί εμείς τι λέγαμε στην αρχή. Κάνε καθάριση τα κεράτα. Κάτσε, πήγαινε στα ενεργητικά να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να σου πει ο άλλος για να σου πει, ξέρεις, θέλω 100 δισεκατομμύρια, δώσ' μια εγγύηση για 100 δισεκατομμύρια, τα χρειάζομαι. Και η κυβέρνηση θα δίνει την εγγύηση επειδή τα χρειάζεται. Δεν υποχρεούνται να το ψάξει. Αφού εγγύηση δίνει, το ψάξουν. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Αλλά άμα σε κολλητάρει με το σάλα, δεν τρέχει τίποτα. Και το θεωρεί από μηχανή τη ελληνική οικονομία, όπω έλεγε ο κ. Τραγασάκη, τι πρώτε μέρε που είχαν τη συνάντηση. Δεν τίποτα. Του ζητάει την εγγύηση, τη δίνει εσύ, πλήρωνε εσύ, μάπα. Έλληνα φορολογούμενο. Και αν έχει. Που δεν έχει. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες έχει παρατηρηθεί και το εξής φαινόμενο. Έχουμε πτώσει σε ομόν. Πρώτη φορά μετά τον, την κρίση, γιατί έγινε μια στροφή στην ελληνική οικονομία, προσπαθώντας στο ιδιωτικό τομέα να βρει μια δίξοδο, πήγε και να έκανε μια εξαγωγική προσπάθεια προς το εξωτερικό για να διορθωθεί λόγω του εσωτερική αγορά κατέρευε. Και έκανε μια εξαγωγική προσπάθεια. Που όχι μέσα στην Ευρωζώνη, γιατί δεν μπορούσε να παίξει μέχρι την Ευρωζώνη, για να πα να κάνει εισαγωγή στην Ευρωζώνη, θέλει μετρητά. Ό,τι αγοράζει. Η Ελλάδα, ξέρετε, μα συμπαθούν πάρα πολύ, είναι εταίροι μα, μα αγαπάνε πάρα πολύ, και οτιδήποτε δοσοληψία γίνεται με την ελληνική οικονομία, δεν αποδέχονται ούτε η κινητική επιστολή τραπέζα. Κάσ. Όλα κάσ. Που σημαίνει τρομακτικό κόστο για τι επιχειρήσει. Οπότε εκεί στροφή προς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες,
Οι οποίε βεβαίω και αυτό είναι περιορισμένο, διότι με τα δεσμά που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα στη διεθνή αγορά. Και έτσι φτάσαμε το 60% του εξωτερικού μα εμβολίου αυτή τη στιγμή να είναι με τι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση χώρε. Και με όλου του περιορισμού και τα προβλήματα που υπάρχει, που έχει είσαι μέλο τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω κλάταρε, τελείωσε. Και έτσι, από το τρίτο τρίμηνο, από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι εξαγωγές μας πέφτουν συνέχεια. Αν και ο μεγαλύτερος όγκος εισαγωγών και εξαγωγών, τι είναι, λαθρεμπόριο καυσίμου από τους αγωνιστές. Γιατί εκτός και αν γίναμε Σαουδική Αραβία και δεν το καταλάβαμε. Διότι έχουμε περίπου όσο πετρέλαιο εισάγουμε, τόσο εξάγουμε μαζί με πετρελαιοειδή. Πού το βρήκαμε εμείς το πετρέλαιο το ψάχνουμε, παιδιά. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Να θα μου βρούμε. Τους ανοίγουν τα δηληστήρια στους παρδινογενέου λέει αλάτσιτες. Είναι, τι κάνουμε τώρα. Φέρνουν τα λαθρεμπορικά τους από οπουδήποτε παίρνουν το πετρέλαιο. Έχουν τη δυνατότητα να τα συνοδεύουν με πέτσινα τιμολόγια. Μέχρι το ότι ήταν τα κρατικά δικαστήρια, όταν πήγαν τα κρατικά δικαστήρια, τα ΕΛΠΕ, δηλαδή τα κρατικά δικαστήρια, θα έπρεπε να χρηματίζουν τον Υπουργό, τον Κινδύνο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα αυτά τα πράγματα για να αποδέχεται το πέτσινο τιμολόγιο. Τώρα που είναι δικό του το δικαστήριο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εκδίδουν ένα καινούριο τιμολόγιο πάνω στο πέτσινο και να ως εκτάγματος το πετρέλαιο, το παράνομο πετρέλαιο από το Λάγκος, ξαφνικά γίνεται ελληνικό πετρέλαιο. Το οποίο το επανεξάγονται έξω. Το επανεξάγονται. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όταν μπορεί ο άλλος να κερδοσκοπεί τόσο ασίδωτα, με οποιονδήποτε δυνατό, με οποιαδήποτε δυνατό, είναι ελεύθερο να κάνει τι θέλει. Δεν υπάρχει πιο ασίδωτη οικονομία από τη δική μας, όπως είναι σήμερα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Θα σας πω παράδειγμα. Και πόσο επικίνδυνο και για τα γεωστρατηγικά που λέγαμε. Στις 5 Ιανουαρίου 2015 γίνεται επιχείρηση ανοιχτά της Λιβύης, στρατιωτικές δυνάμεις της Λιβύης, μάλλον της καθεστωτικής Λιβύης, δηλαδή της κυβέρνησης που αναγνωρίζει η Δύση, αεροπλάνα χτυπάνε ανοιχτά της Δέρνα, το του Μελισανίδη το καράβι και του βάζουν φωτιά, σκοτώνουν έναν Έλληνα ναυτικό και έναν Ρουμάνο. Η κυβέρνηση βεβαίως πιάνουν τη δεύτερη. Έκανε έρευνα, όχι βέβαια, βγήκε κατά αυτά και λέει: σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ο Μελισανίδης είναι υπόλοιπος. Και ό,τι λέει είναι αλήθεια. Και τι έλεγε το κέρατο του Τράγιου. Έλεγε ότι είχε εξασφαλίσει συμβόλαιο για να μεταφέρει καύσιμο από την Τέρνα στο Τομπρούκ από μια εταιρεία που δεν υπάρχει. Και τι να του συλλάβει, γιατί σκοτώνει και κόσμο. Έτσι, δεν έχει τίποτα. Θα μου πεις, σαν Μαρμελιζέλη ήταν αυτή. Έτσι. Έλα όμως, που πριν μία εβδομάδα σκάει δεύτερη ιστορία, όπου πλοίο ανοιχτά της Δέρνα, το οποίο ήταν αγνώστο λοιπόν στοιχείων, και ανήκει σε μια περίεργη εταιρεία, σφραγίδα, έδρα Μάλτα. Χτυπιέται πάλι από τις δυνάμεις Λιβύης. Παίρνει φωτιά και το βυθίζουμε. Το συγκεκριμένο πλοίο μεταφέρει 39.000 τόνους light fuel. Λέγεται, πώς θα το πούμε, στην ουσία είναι αεροπορικό καύσιμο. Πήγαινε για πολεμική αεροπορία, προφανώς. Το χτυπήσαν αυτοί λέγοντας ότι αυτό που είναι, τι σήματα έχει, πού πάει. Πάει να παραδώσει αυτό που στο λιμάνι που το ελέγχει το Χαλιφάτο. Οι Ισλαμιστές. Άρα το χτυπάω. Μου το έκανα σήματα να σταματήσει. Δεν σταμάτησε. Φάμε το χτυπάω. Από πού φόρτωσε. Αγίος Θεοδωρός, Μοτορόι. Η κυβέρνηση τι θα πρέπει να κάνει. Να πάει κάτω στο Μοτορόι και να πει μαγκές τα λογιστήρια ανοιχτά. Να δω τι είναι τα τιμολόγια. Το λογικό δεν είναι. Δηλαδή, έρχεται ένα πλοίο, το οποίο παραδίδει, έτσι, υπάρχει ένα γλωσσίφωνο, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Μετά, λέει, φορτώνουμε καύσιμο. Το συγκεκριμένο καύσιμο είναι στρατηγικού τύπου καύσιμο. Ελέγχεται. Είμαστε ανατολική χώρα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει να φορτώσει
για παράδειγμα, αεροπορικό χάσιμο για πολεμική αεροπορία και να το πει ο άλλος, πάρτα μωρέ και πήγαινε. Λέει, είναι λεγόμενο είδος. Λοιπόν, πού πήγες να το παραδώσεις, ποια είναι τα χαρτιά και να τους πιάσει όλους τους μάγκες μέσα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η κάθετα διεθνή αγορά, και οι Αμερικάνοι το λένε, ότι η Αραμικό, που είναι ο βασικός μέτοχος της Μοτορόλα μαζί με τον κ. Μαρτυρογιάννη, φυσικά, τι κάνει. Διαμέσου αυτού χρηματοδοτούσε τους χαλιφάτους για να συνεχίσουν τη δουλειά στη Συρία. Ούτε που ήδωσε κανένας αυτή. Που αυτό αποτελεί βάση στο να εθνικοποιήσεις τα δηληστήρια. Να πας τα δηληστήρια στα χέρια σου. Γιατί σε εκθέτει σε πιθανή πολεμική απειλή και τη χώρα. Γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι την επόμενη φορά οι Λίβοι να χτυπήσουμε το δηληστήριο. Και θα έχουν και δίκιο. Γιατί για μια στιγμή προμηθεύεις τους εχθρούς τους με... Και θα κάνουν έτσι, σε κοιτάνε και κάνουν όπως πάνε και εδώ. Και δεν θα το χτυπήσουν με αεροπλάνα. Το λεωφορείο να υπάρξει είναι πανεύκολο. Γινόμαστε παράλογο του πυρός. Κάτι ανάλογο που έγινε στα ΕΛΠΕΡΕ, που σκοτώθηκαν 4 είναι νεκροί. Στα ΕΛΠΕΡΕ. Που είναι αδιανόητο αυτό για δηληστήριο. Για τα ζητήματα συνθήκων ασφαλείας του δηληστηρίου. Αλλά όταν έχει εργολάβο μέσα. Έτσι, έχει εργολάβο μέσα. Βάζει τον εργολάβο να κάνει συγκόλληση πάνω όταν από κάτω οι εργάτες, άλλο συνεργείο, φτιάχναν διαρροή. Και ρωτάω εγώ τώρα. Καλά, συγγνώμη. Ο υπεύθυνος ασφαλείας. Πυρασφάλεια. Έχει ζήτημα πυρασφάλειας. Το δικηστήριο είναι κορυφαίο θέμα. Η πυρασφάλεια. Πού ήταν αυτός. Γιατί δεν πήγε κανένας αυτό φορό. Βιοτεχνία να πιάνανε, να αντίχειρας σε τόρνο βιοτεχνίας να γινότανε, πήγαινε αυτό φορό κατευθείαν. Και ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο ιδιοκτήτης. Εκεί κανένας. Δεν τρέχει κάστανο. 4 εργαζόμενοι φύγανε, 27 χρόνια παιδιά. Πήγα εγώ μέσα εκεί πέρα και μιλούσα. Και μου λέγανε οι εργάτε, δουλεύω στον εργολάβο. Εγώ παίρνω το 1/3 από το μεροκάμα που παίρνει κανονικά ο εργαζόμενο στα ΕΠΕ που δουλεύει και δουλεύω 16 ώρες. Για κάνε συγκόλληση, οι εργάτε στο εργολάβο, ξέρω, συγκόλληση 16 ώρες μετά. 27 χρόνια παιδί. Σκοτώθηκε. Πέθανε. Υπήρχε σε αυτά τα τραύματα. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε τι συνέβη στα ΕΠΕ. Το ψάχνει, λέει ο εισαγγελέας. Εγώ μια βόλτα έκανα, ρώτησα τους εργάτες, εκεί πέρα μου είπαν, αλλά θα σου δείξω ένα να δεις τι έγινε. Και μου πήγαν εκεί πέρα, εδώ κάπου κάτω υπήρχε διαρροή υδρογόνου, από πάνω κάνανε οξυγονοκόλληση. Υπήρχε περίπτωση να συμβεί, να μην συμβεί ατύχημα. Φυσικά θα υπήρχε ατύχημα. Φωνάζαμε, κράζαμε, κάναμε, τρίχναμε, μα η απάντηση ήταν, πάτε παιδιά πασαπόρτε, δρόμο. Υπάρχουν άλλοι. Στην πόρτα. Χιλιάδες. Για να μπουν να πάρουν μεροκάμα. Αυτή ήταν η απάντηση. Και αντί να το διαλύσεις την ιστορία αυτή και να παλέψεις και να πεις, όπου σταμάτησε. Έτσι έλειωσε στρατηγικό τομέα. Τα παίρνω εγώ. Έτσι. Και να πα στον κύριο Λάτσι, ο οποίο τα έχει παραδώσει. 42% έχει. Μαζί με θεσμικούς επενδυτές. Πήγε περίεργη τύπη. Θεσμικοί επενδυτές λέει. Άλλο με 18% αυτοί έχουν ιδιοσυμβία και τους πειράζει κανείς. Τους τσακώσεις, τους πας μέσα και μετά τα βρίσκουμε τα λεφτά μας. Και τι γίνεται. Έτσι πρέπει να κινηθεί. Μια ευνομούμενη πολιτεία. Αλλά εδώ πάτε σκυλιανές. Και άμα σκοτωθεί ο κόσμος. Το έχει τίποτα. Άρα τι πρέπει να γίνει. Πολύ σύντομα. Στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί δεν έχουμε τρόπος να το πούμε έτσι να ελεγχθούμε. Και αυτό που είχαμε κάνει σαν πρόταση εμείς, πλέον δεν έχει νόημα. Είμαστε τέλος, είμαστε Ιούνιο. Τι νόημα έχει να πεις, ας πούμε. Τώρα, από ό,τι είδα, η αριστερή πλατφόρμα στο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να μην πληρωθεί η δόση του της παρελθόν. Τώρα, τον Ιούνιο και τον επόμενο μήνα πρέπει να πληρώσει σε ελεύθερα ομόλογα 4,8 δις. Δεν πρέπει να είσαι εναλλακτική. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Διότι είναι λογικό και σε παγίδα να πέσεις και να λοξοδρομήσεις. Έτσι. Ειδικά για μια κυβέρνηση που δεν έχει μια πολιτική δύναμη. Πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουν αναλάβει ποτέ διοίκηση. Δεν ξέρω δηλαδή. Πώς γίνεται. Το κατάλαβα.
Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί δεν δέχεσαι να συζητηθείς, να συζητηθούν αναρτητές. Δεν το δέχεσαι. Και δεύτερον, συμμετέχεις στην προπαγάνδα κατά τρομοκράτηση του κόσμου. Μόνο αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί δεν διαφωνώ αυτό μπορεί να γίνει. Το καταλαβαίνω. Η ζωή για να είναι μονοδρόμος δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν συζητά κανένα. Ακόμη και η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόταση. Σηκώσει ψηλά τα χέρια, πετάει μερικά συνθήματα ρεάλι που, αλλά πρόταση δεν υπάρχει. Και ξέρετε τι σημαίνει πρόταση. Πρόταση σημαίνει ότι αύριο το πρωί πώς χρηματοδοτώ την οικονομία εγώ και πώς αρχίζει το χτύπημα της ανεργίας και της παραγωγικής απαξίωσης της χώρας. Αυτό είναι η πρόταση. Από αύριο το πρωί. Και εδώ βεβαίως μπαίνει το θέμα που βρίσκω τα λεφτά. Αν δεν απαντήσει αυτό, δεν απαντά τίποτα. Επίσημα, όλοι αυτοί που μας λένε μέσα στο ευρώ και όπου βγει, μας λένε ότι θα τα βρούμε με κάποιο δανειακό τρόπο. Είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από ξένα funds, είτε από τράπεζες. Αυτό το μοντελάκι φορέθηκε, χρεοκόπησε, δεν μπορεί να επανέλθει. Οποιαδήποτε προσπάθεια δανεισμού, είδα και στη συνέντευξη τελευταία του κ. Βαρουφάκη που μας λέει ότι θα ξαναπούμε στις αγορές, εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ πίστευα ότι δεν μπορείς να βγάλεις μια οικονομία σε τέτοια κατάσταση υπερχρέωσης ξανά. Είναι σαν να λες έναν άνθρωπο που είναι εξαρτημένος από εξαρτησιογόνες ουσίες να ξαναπάει στην αγορά να βρει το. Να πάρει τη δόση του. Γιατί τρελή, είμαστε τρελοί. Ξαναπάμε σε μια διαδικασία δηλαδή που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Αν είναι δυνατόν. Αλλά αυτή είναι η δέσμευση του κ. Βαρουφάκη πέρα του κ. Σόρος, του κ. Μπάφετ και όσα αυτά τα καλιά, τα καλά παιδιά του διεθνών αγορών που κερδίζουν τρελά λεφτά από αυτή την ιστορία και βεβαίως γι' αυτό είναι απόλυτα προσαρμοσμένος προς τα εκεί. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να επιλέξουμε με ποιον τρόπο γλιτώνουμε από αυτή την ιστορία. Ο πρώτος τρόπος να είναι, μας το είπε ο κ. Λούμινα στην Επιτροπή για την Ελεία του Χρέους, ο κ. Λούμινα είναι ο ειδικός επιτεραμένος στα χρέους του ΟΒΙΕ. Ήρθε λοιπόν να το κάνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου, ήταν η μόνη αξιόλογη ομιλία της Επιτροπής, η οποία είπε ότι είσαι εντάξει, αποφασίστε τι είσαστε. Πρώτα, αποφασίστε τι είσαστε. Εάν είσαστε, αν θέλετε να είσαστε κυρίαρχο κράτος, τότε αξιοποιήστε το διεθνές δίκαιο. Και πείτε κάτι πολύ απλό. Αυτό που λένε πάρα πολλά κράτη στον κόσμο. Ότι καταπατήθηκαν θεμελιώδη δικαιώματα, συλλογικά και ατομικά. Δεν υπάρχουν καν ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Αυτό το δέχονται ακόμη και οι Ευρωπαίοι, λέγοντας ότι δικό σας πρόβλημα. Επειδή είσαστε σε ειδικό πρόγραμμα ανάταξης, γι' αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εσάς δεν υφίστανται. Μας το είπε ο κ. Καϊτάν τον Απρίλιο, τον Απρίλιο-Μάη του 2014. Λοιπόν, άρα, εφόσον έχει καταργηθεί όλες οι βασικές θεμελιώδεις προϋποθέσεις ύπαρξης ενός κυρίαρχου κράτους, τότε το κυρίαρχο κράτος ως πράξη εθνικής κυριαρχίας ανακοινώνει στην εθνική κοινότητα ότι το χρέος είναι παράνομο και ως παράνομο σταματάω να το πληρώ. Όποιος διαφωνεί με αυτό, ας βρει το δίκαιο του στα διεθνή δικαστήρια. Ας πάει στα διεθνή δικαστήρια. Διαφωνεί η Γερμανία, ας πάει στα διεθνή δικαστήρια. Και να σας πω και κάτι, πόσο μπορεί να κρατήσει η διένεξη στα διεθνή δικαστήρια, αν πάει κάποιος. Η διένεξη μπορεί να κρατήσει περίπου 4 αιώνες. Όσο κρατάει, για παράδειγμα, η διένεξη με τη φούσκα του Μισισιπί το 1680, Εδουάρδος Λο, Φίλιππος Ορλεάνης Δελφίνος, όπου τότε στήσανε μια μηχανή, ορυχείο στο Μισισιπί, δίθεν πολύ χρυσό κτλ. Δώσαν ομόλογα, τα αγόραζε η αριστοκρατία, έσκασε η φούσκα, χάσαν τα λεφτά του. Από τότε λοιπόν, κάτοχοι ομολόγων του Μισισιπί, του ορυχείου του Μισισιπί, διεκδικούν τα λεφτά του στη Γενέβη με μια ειδική επιτροπή που έχουν συστήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Από το 1680 τώρα, έτσι, που δεν υπάρχει Μισισιπί. Υπάρχουν ΗΠΑ, τότε δεν υπήρχαν. Η Γερμανία τη Ορλεάνη, η Γαλλία τη Ορλεάνη δεν υπάρχει. Υπάρχει η σύγχρονη Γαλλία, με την Γαλλική Επανάσταση, που δεν αναγνωρίζει τη συνέχεια με την παλιά Γαλλία. Αυτοί συνεχίζουν. Δεν μπορεί να πάρουν τίποτα. Δεν υπάρχει θέμα. Με τον ίδιο τρόπο, αυτό μα είπαν από τον ΟΗΕ. Στείλανε την πρόταση τεκμηριωμένη τον Απρίλιο του 2014 στην κυβέρνηση Σαμαρά.
την ακούσατε να στείλετε. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στέλνει πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση και λέει: κηρύξτε παράνομο το χρέος, σταματήστε να το πληρώνετε, ξεκινήστε από αυτό, μπα και γλιτώσετε. Συζητήθηκε στα μέσα, όχι. Έμαθε γενικά ο Έλληνας ότι υπάρχει αυτή η πρόταση, ότι μας την κάνει ο ίδιος ο ΟΗΕ. Και ότι έχουν κερδίσει οι χώρες από αυτήν την ιστορία. Παράδειγμα. Η Αργεντινή. Η Αργεντινή εδώ και ένα χρόνο την έχουν εκτοχεύσει. Λόγω του ότι ένας Γκρούεζας, Γκρίεζα λέγεται, εγώ τον λέω Γκρούεζα, δικαστής 86 χρονών παράδειγμα δεν πεθαίνει. Λοιπόν, στην Νέα Υόρκη την έχει κηρύξει με παράνομο τρόπο, γιατί οι δικαστικές αποφάσεις είναι τελείως παράνομες, ακόμη και με το δίκαιο των ΗΠΑ. Αλλά τα σχολεία του χουστάρει. Λοιπόν, και το τι πήγε και έκανε η Αργεντινή. Όταν τη στρίμωξαν και τη αναστρίμωξαν και άρεσαν και οι πειρασμοί, έκανε κάτι πολύ απλό. Είσαστε έτσι, ωραία. Πήγε στη Γενική Συνέλευση του Λίγη Φερνάντες, στην αρχή του 2015, και ήρθε στη Γενική Συνέλευση. Πείτε μου τι να κάνω. Εάν υποχωρήσω εγώ, στην πραγματικότητα το θέμα του χρέους, αυτό που έχω διαγράψει, θα ξαναπροκύψει σε μια γενιά. Να υπογράψω την οταδέκη τη επόμενη γενιά. Αυτό του είπε με αυτά τα λόγια. 147 χώρες στη Γενική Συνέλευση είπαν στην Αργεντινή όχι. Μην υποκύπτεις, μην υπακούς. Και τους έκλωσε για έναν βράδο από εκεί που δεν έχει η Φερνάντες. Κάναν βράδο. Δεν κάνω κανένας δεν τις παίρνει μέτρα εναντίον της, ούτε καν ασχολείται πλέον κανένας με το οποίο δικαστικές αποφάσεις παίρνονται στις νομές πολιτείες. Έχουν αδρανοποιηθεί πλήρως. Μάλιστα ο κύριος ο σύλλογο υπουργό οικονομικών τη πήγε στο G20 με το τσιμπουστάρο, με τσαμπουκά. Στο σίγουρο η Αργεντινή δεν είναι στο G20. Με το τσαμπουκά όμω μπήκε μέσα και λέει: εγώ δεν κουστάρω. Το ένα πράγμα θέλω. Θέλω να πάρω τα απόφαση υπέρ τη Αργεντινή. Και πήρανε. Στον Πρίσπερ, στην Αυστραλία. Χώρια τότε επιθετικό μέλο τη Ρωτών Μπρίξ. Αυτή και άλλε 43 χώρε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αρκεί να έχεις τσαγανό, να υπερασπίσεις τη χώρα σου. Να ξέρεις ότι τι δικαιώματα υπάρχουν και πώς τα αξιοποιείς. Δεν είναι κάτι περίεργο, τρελό και παλαβό. Είναι κάτι που έχει να κάνει με τα δικαιώματά σου σαν χώρα. Εάν θεωρείς ότι έχεις δικαιώματα και τα προασπίζεις, έχει καλώς. Εάν θεωρείς ότι δεν έχεις δικαιώματα, τότε ξέχασε το, σκύψε και βολέψου. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αυτά τα γνωστά. Θα τους πείσουμε, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν, είναι μην τα χαρακτηρίσω. Ή έχω δικαιώματα και τα προασπίζω με μέχρι το τέλος και με βάση αυτό, δεικτικό αυτό που μου ανήκει δικαιωματικά, ή απλά κάθομαι και πεθαίνω. Δεν υπάρχει άλλες. Το δεύτερο βεβαίως που θα γίνει από τη στιγμή που θα διαγραφεί το χρέος είναι θα υπάρξει μια χρηματοδότηση οικονομίας. Θα μου πεις και τώρα, δεν υπάρχει. Ό,τι χρήμα υπάρχει στην ελληνική οικονομία πηγαίνει στο αντιστασιακό. Εκεί θα υπάρξει όμως ένα θέμα, ότι θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Άρα δεν θα έχουμε την υποχρέωση του χρέους. Θα υπάρξει όμως υποχρέωση αναχρηματοδότησης οικονομίας. Εγώ ρωτάω από την αρχή της κρίσης, αν μπορεί κάποιος να μου δώσει μία απάντηση, πώς μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί μια οικονομία στο μέγεθος της Ελλάδας και από τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και της κρίσης της, χωρίς χρέος, χωρίς να φορτώνεται καινούριο χρέος. Ούτε ιδιωτικό, ούτε κρατικό. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Δεν έχει δοθεί καμία απάντηση, γιατί βεβαίως κανένας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το πράγμα παρά μόνο με έναν τρόπο. Εθνικό κρατικό νόμισμα.